Στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές κάλπες θα μιλήσουμε για μία ακόμη φορά για τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, τον τέταρτο σε πληθυσμό Δήμο της χώρας, τον Δήμο Ηρακλείου, την εμβληματική πόλη του Ηρακλείου αλλά και τα περίχωρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δήμος έχει και μία πολύ σημαντική ενδοχώρα. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως μία κυρία και ένα κύριο. Είναι και δύο υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι με την παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας του Μιχάλη Καραμαλάκη. Είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Τερζάκη και ο κύριος Γιώργος Μερκουλίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ορίσατε. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Δασκελάκη. Κύριε Μερκουλίδη, θα ξεκινήσω με εσάς. Γιατί ο συνδυασμός Ηράκλειο η πόλη μας και γιατί βεβαίως ο επικεφαλής Μιχάλης Καραμαλάκης. Φαντάζομαι ότι πάντοτε ένα πρόσωπο πείθει την ομάδα που συμπορεύεται μαζί του. Ακριβώς. Όταν με κάλεσε ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας Ηράκλειο η πόλη μας, Μιχάλης Καραμαλάκης, και μου έκανε την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση να συμπορευτώ μαζί του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, την αποδέχτηκα, διότι τον κύριο Καραμαλάκη, λόγω της ιδιότητάς μου ως επαγγελματίας δικηγόρος που είμαι και δραστηριοποιούμε στο Ηράκλειο 33 συναπτά έτη, τον γνώριζα από ότι ήταν ακόμα διοικητής του τμήματος Αγίου Μύρωνα, τον γνώρισα μετά ως αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ως διοικητή Κρήτης, υποστράτηγο, υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και αρχηγό. Οπότε γνώριζα την προσωπικότητά του, τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και θεωρώ ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα μπορούν επιτέλους με αποφασιστικότητα και με όραμα να υλοποιηθούν κάποιες πολιτικές στο Ηράκλειο και να αλλάξει πρόσωπο η πόλη, που για την οποία πολλά χρόνια σκεφτόμουν να ασχοληθώ, αλλά αφενός μεν δεν είχα το χρόνο, αλλά μετά από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω κοντά στον κύριο Μιχάλη Καραμαλάκη, που το όραμά του είναι και όραμα δικό μου και το μότο του είναι μελετούμε, αποφασίζουμε και υλοποιούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Κυρία Τερζάκη, να υποθέσω ότι παρόμοιοι λόγοι που ενέπνευσαν και εσάς για να ακολουθήσετε τον Μιχάλη Καραμαλάκη σε αυτή την προσπάθεια για τον Δήμο Ηρακλείου. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μερκουλίδη. Ήταν σαν τους πάντα θαύμαζα, γιατί ξεκίνησα από χαμηλά, ώστε μέχρι να γίνει αρχηγός της Ελλάς. Οπότε, γιατί πάντα εγώ θαυμάζω κάποιους ανθρώπους και μετά σπάσω κάποιο βάθρο, θα έλεγα. Οπότε, μετά συμπορεύομαι μαζί με αυτούς. Όταν μου κάνανε την πρόταση για δημοτική σύμβουλος, δέχτηκα μεγάλη μου χαρά. Έτσι, αποφάσισα να συμπορευτώ μαζί του και να πάω παρακάτω. Είναι μια διαδικασία που έχει και θετικά στοιχεία όσον αφορά το ότι πρέπει να συλλέξω πληροφορίες αλλά και να βάλω μπροστά και την εμπειρία που έχω από την καθημερινότητά μου στην πόλη. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Τερζάκη. Είστε ενεργός πολίτης, ζείτε στο Ηράκλειο, γνωρίζετε το Ηράκλειο, βιώνετε και τα προβλήματα του Ηρακλείου. Να υποθέσω ότι κάτι είναι αυτό μετά τον Μιχάλη Καραμαλάκη που είπατε, γιατί όχι να μην μπορώ να βοηθήσω κι εγώ. Ο λόγος είναι ότι γεννήθηκα στο Ηράκλειο, δεν έχω φύγει ποτέ από την πόλη μου, πέρα από επαγγελματικά ταξίδια ή ταξίδια αναψυχής. Ζω κάθε μέρα τον παλμό του κέντρου πάρα πολύ έντονα. Δραστηριοποιούμε σε μια εταιρεία, η οποία όλες μου οι δουλειές είναι στο κέντρο κατά βάση. Οπότε καταλαβαίνετε όλα τα προβλήματα, τα ακούω καθημερινά, τα βλέπω. Τώρα με την ευκαιρία με τον κύριο Καραμαλάκη, με το Ηράκλειο πόλη μας, καθημερινά βλέπω τα προβλήματα και τα σημειώνουμε. Οπότε κάθε βράδυ έχουμε εικόνα σε κάθε περιοχή τι πρόβλημα υπάρχει. Mm-hmm. Αποτέλεσμα την επόμενη μέρα των εκλογών να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Κύριε Μερκουλίδη, το Ηράκλειο είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000 και είναι μια πόλη που έχει όλα τα χαρακτηριστικά προβλήματα μιας ελληνικής μεγαλούπολης. Εφόσον βρεθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εφόσον σας επιλέξουν οι πολίτες, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει τώρα να γίνει χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος? Αυτό που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει είναι η καθαριότητα. Είναι το σημαντικότερο, επειδή τα τελευταία 25 χρόνια ζω στο κέντρο της πόλης και επαγγελματικά, αλλά και το σπίτι μου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, θέλω να σας πω ότι θλίβομαι από την εικόνα της πόλης μας. Μια εικόνα βρώμικη, μια εικόνα παραμελημένη, μια πόλη παραμελημένη, που δεν σας κρύβω ότι αυτό με πληγώνει ιδιαίτερα. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η θέση στάθμευσης. Αυτό που ο Ηρακλειώτης βιώνει στο πετσί του αλλά και ο επισκέπτης είναι ότι προσεγγίζει το κέντρο χωρίς να μπορεί να σταθμεύσει. Δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις πάρκινγκ, με αποτέλεσμα
να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Καλές είναι οι πεζοδρομήσεις, αλλά πρέπει να υλοποιούνται και με προοπτική, να μπορεί ο κάθε δημότης και ο κάθε επισκέπτης της πόλης να παρκάρει το αυτοκίνητό του με ασφάλεια περιμετρικά της πόλης. Και να, αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που θεωρώ ότι χρήζουν άμεσης επίλυσης. Η καθαριότητα και η θέση στάθμευσης. Θέση στάθμευσης. Κυρία Τερζάκη, είστε μια δυναμική γυναίκα, μια παρουσία που διεκδικεί την ψήφο των Ηρακλειωτών. Τι είναι αυτό που ενοχλεί την κυρία Τερζάκη όταν περπατάει στους δρόμους του Ηρακλείου? Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μερκουλίδη, είναι η καθαριότητα πολύ βασικό για μένα. Το έχω ξαναπεί ότι με θλίβει να κατεβαίνει κόσμος από Αθήνα και να μην μπορώ να τους πάω στο κέντρο, και γι' αυτό το κέντρο έχει λίγο και απομακρυνθεί ο κόσμος, κινείται περιφερειακά. Είναι βρώμικο το Ηράκλειο και λυπάμαι που το λέω, γιατί η Αθήνα πάω συχνά λόγω δουλειάς μου. Σε σχέση με τον πληθυσμό, είναι πολύ πιο καθαρό η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη μετά. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο καθαρό, να αξιοποιήσουμε κάποια σοκάκια του Ηρακλείου που δεν υπάρχει φωτισμός. Είναι αιστεία μόλυνσης με την καθαριότητα που δεν περνάνε συχνά. Πρόσφατα ήμουν στην Κοραή σε κάποιο κατάστημα και μου είπαν ότι δεν καθαρίζει το σύμπαν στην Κοραή συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει στολισμός στα Χριστούγεννα, επίσης βασικό, στολίζουμε δικά τους έξοδα οι εμπόροι εκεί, το οποίο και αυτό δεν είναι καλό, σωστό για μένα. Πρέπει να περνάνε καθημερινά να καθαρίζουν το κέντρο, γιατί έχουμε τόσο τουρισμό, φοιτητές. Είναι μια πόλη που έχει χειμερινά και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα της πόλης, κυρία Τερζάκη, στην περιμετρικά, στις συνοικίες? Γιατί στις συνοικίες δεν είναι μόνο χιλιάδες κέντρο, πολίτες. Είναι και συνοικίες. Όπως είναι η Αγία Τριάδα που βγήκε ο κ. Καραβαλάκης πρόσφατα με το επιτελείο του. Είναι πολύ βρώμικο, εγκατελειμμένη. Εγώ όταν ξεκίνησα το 99 στην εταιρεία που είμαι, πρώτη φορά πήγα στην Αγία Τριάδα και έφυγα κλαίγοντας. Όταν είδα τα συσίτια, που δεν ήξερα τι σημαίνουν συσίτια. Ήμουν 22 χρόνια όταν πήγα στην εταιρεία αυτή. Παιδάκια να κυκλοφορούν είτε γυμνά είτε ξυπόλυτα και να ζητάνε να πιάνε το φαγητό. Μου φάνηκε λίγο πολύ μακριά από μένα όλο αυτό. Mm-hmm. Και έφυγα τρέχοντας. Οπότε προσπάθησα κάποιες φορές αυτό να το καλύψω, το εισαγωγικό με κάποιους γνωστούς, να καλύψουμε αυτό το κενό. Θέλω η πόλη μας να είναι πιο έντονη, πιο δραστήρια. Δηλαδή να καλύβουμε ό,τι αφορά την καθαριότητα, το πράσινο, τα γήπεδά μας να ανοίξουμε κι άλλα, δημόσια γήπεδα, του Δήμου, μάλλον καλύτερα να το πω έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να τα πιάνουμε στα δυτικά. Μπορεί να υπάρχουν τα δυτικά σίγουρα, γιατί και αυτή είναι μια επιχείρηση, αλλά μπορεί ο Δήμος να ανοίξει και άλλα γήπεδα, ώστε τα παιδιά να είναι κοντά στον αθλητισμό. Γιατί αθλητισμός σημαίνει υγεία. Κύριε Μερκουλίδη, είναι το Ηράκλειο μια πόλη ευκαιριών? Mm-hmm. Θεωρώ πως είναι μια πόλη ευκαιριών. Το Ηράκλειο, πέρα από την ιστορική και πολιτιστική του κληρονομιά, που είναι τεράστια και δεν συνάδει με τη σημερινή του εικόνα ασφαλώς, είναι μια πόλη ευκαιριών. Είναι ένας πλούσιος δήμος, είναι ένας νομός πλούσιος, που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε μια ευρωμεσογειακή πόλη, επίκεντρο νέων τεχνολογιών, επίκεντρο γαστρονομίας, επίκεντρο τουριστικής ανάπτυξης και ταυτότητας. Και εν μέρη τα έχει καταφέρει, εν μέρη. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί περισσότερο. Θέλω όμως να πω αυτό που είπατε προηγουμένως, γιατί δεν αναφέρθηκα, για τις συνοικίες του Ηρακλείου. Όντως, τα προάστια του Ηρακλείου είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα τα περπατήσαμε με τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον Μιχάλη του Καραμαλάκη, και πραγματικά διαπιστώσαμε έλλειψη πεζοδρομίων, έλλειψη καθαριότητας, έλλειψη πολλών πραγμάτων, και ο κόσμος αγανακτισμένος. Μας ζητούσε πράγματα που θεωρώ ότι εν έτη 2023 θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι και τα, πέρα από το κέντρο και τα προάστια έχουν μερίδιο που πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά το Ηράκλειο πιστεύω ότι είναι μια πόλη ευκαιριών και θα πρέπει να αναδείξουμε αυτή την πόλη. Και σας είπα ότι το μότο μας είναι μελετούμε, αποφασίζουμε και υλοποιούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κυρία Τερζάκη, το Ηράκλειο είναι και μια πόλη που έχει ένα πλούσιο πολιτισμό, μια σημαντική ιστορία. Είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα που παρουσιάζουν τα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου? Παραδείγματος χάρη, τα ενετικά τείχη που θα μπορούσαν να είναι ένα εμβληματικό μνημείο, σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα. Θα μπορούσα να είναι ακόμα καλύτερα. Όχι ότι. Εντάξει, θα μπορούσα στο θέμα καθαριότητα να είναι ακόμα πιο καθαρά. Γιατί περπατάω συχνά στα τείχη, είτε στον Κούλε τα πρωινά. Το οποίο διατηρείται ο Κούλε ακόμα καθαρό. Αλλά πάνω τα τείχη, στην Χανιόπορτα, όλα αυτά, ήταν περισσότερη καθαριότητα. Πρέπει να βάλουμε παραπάνω καταρχήν καλαθάκια που μα ζητάνε οι δημότε τώρα. Παγκάκια. Μα είπαμε χθε στον Μπόρο και στου πατέρε δεν έχουν παγκάκια, και οι μεγάλοι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία και δεν μπορούν να πάνε στο ένα χιλιόμετρο, στα 500 μέτρα, γιατί έχουν θέμα με τα παγκάκια και δεν μπορούν να ξαποστάσουν, να ξεκουραστούν, ώστε να πάνε και στο παρακάτω μαγαζί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
παιδικές χαρές επίσης, που δεν υπάρχουν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πάνω στα τείχη, να τα εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε κάποιο, επειδή έκανα παλαιότερα χώρο που έχω ξαναπεί, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Στο τένις, π.χ. κάτι που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τα τείχη, το οποίο το θίξαμε πριν λίγες μέρες στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το ακούσατε, που θα πρέπει να μπουν κάποιες καλοσχές, ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν από το γήπεδο και να γίνουν οι ανάλογες εργασίες. Και ασφάλεια αυτό ακριβώς. Και αν θυμάστε καλά, μπήκαν οι Ρώμα και μόντουσαν μέσα στο γήπεδο του τένις. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μια εικόνα για ένα παιδάκι 10 χρόνια που κάνει τένις ή μπάσκετ. Επειδή το 87 έπαιξα εκεί μπάσκετ, ήταν όλα τέλεια. Τώρα μπαίνω μέσα και βλέπω να μην είναι καθαρό το τένις, τα τείχη να είναι έτοιμα να πέσουν, είναι αμαρτία. Μάλιστα. Πρέπει να τα υλοποιήσουμε, αυτά να τα φτιάξουμε. Θέλω λίγο να προσωποποιήσουμε τη συζήτηση, κυρία Τερζάκη και κύριε Μερκουλίδη. Ένα ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ανθρώπους, από άντρες και γυναίκες που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Είπατε και οι δύο γιατί εμπνευστήκατε από τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Θέλω να σας θέσω ένα κοινό ερώτημα. Κύριε Μερκουλίδη, γιατί πρέπει οι Ηρακλειώτες, παίρνοντας τον ψηφοδέλτιο του Μιχάλη Καραμαλάκη, να σκεφτούν ότι ο Γιώργος Μερκουλίδης μπορεί να βοηθήσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο? Ναι, όπως είπα και στην αρχή, μετά από μια 30χρονη επαγγελματική εμπειρία και ζώντας, δουλεύοντας και ζώντας στο Ηράκλειο, θεωρώ ότι η εμπειρία αυτή θα μπορούσε να μεταφερθεί και με τις δυνάμεις που διαθέτω να προσφέρω και εγώ τις υπηρεσίες μου σε ένα άλλο μετερίζει που είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Το επάγγελμά μου είναι κατεξοχήν ανθρωπιστικό. Έχει ως επί και εδώ τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θεωρώ ότι έχω τις εμπειρίες εκείνες και τις ικανότητες ούτως ώστε να υλοποιήσω κάποιες πολιτικές για να βοηθήσω στην αναβάθμιση της πόλεως του Ηρακλείου. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά θέτω τον εαυτό μου, όπως και η Σοφία θεωρώ από την πλευρά της, και αυτή μετά από πολυετή εμπειρία επαγγελματική, μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες. Είμαστε άνθρωποι ενεργοί πολίτες και κατά συνέπεια ο Ηρακλειώτικος λαός θα κρίνει αν έχουμε τις ικανότητες και μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη που λέγεται Ηράκλειο. Κυρία Τερζάκη. Από τη δικιά μου πλευρά θα συμφωνήσω με τον Γιώργο, επειδή έχουμε δύο Μερκουλίδη, γιατί επειδή είμαστε στο κέντρο πολλά χρόνια, είμαστε ενεργοί, επειδή ταξιδεύουμε και δύο πολύ λόγω της δουλειάς μας, έχουμε και τη σύγκριση καμιά φορά που λέω εγώ. Δηλαδή, το Ηράκλειο είναι μια μικρή Αθήνα κατά βάση. Έχει το τίποτα με το πάρκινγκ, με την καθαριότητα κάποιες φορές, κάποιες περιοχές. Έχουμε τα ίδια κοινά. Εγώ λέω είναι, το Ηράκλειο είναι μια μικρή Αθήνα κατά βάση. Αυτά μπορούμε να τα φτιάξουμε την επόμενη μέρα, αρκεί να υπάρχει σαν αυτό που λέω, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ομάδα, που είμαστε ομάδα αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε ούτε κάποια παράταξη, τίποτα, είμαστε ομάδα, λειτουργούμε καθημερινά σαν ομάδα με τα παιδιά, γιατί στο κέντρο που κατεβαίνουμε στις περιοχές πάμε όλοι μαζί, είμαστε μια γροθιά και πιστεύω ότι την επόμενη μέρα θα τα υλοποιήσουμε όλα αυτά, επειδή υπάρχει θέληση και ακόμα και αν δεν εκλεγώ, εγώ θα είμαι δίπλα στον κύριο Καραμαλάκη και στην ομάδα του. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, γρήγορη απάντηση. Από εσάς, κυρία Τερζάκη, να πάω στον κύριο Μερκουλίδη. Εάν αύριο είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να επιλέξετε ένα πράγμα που θα ξεκινήσετε να αλλάξετε, ποιο είναι αυτό στο Ηράκλειο? Η καθαριότητα. Η καθαριότητα. Κύριε Μερκουλίδη. Η καθαριότητα. Το βασικότερο και η θέση στάθμευσης. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα θέματα καθημερινότητας είναι αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Ορθώς τα θίγετε και οι δύο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Καλά. Πάμε στην επόμενη διακοπή και επανερχόμαστε.